Μεγάλη κινητοποίηση τη Ελλά και τη πυροσβεστική νωρίτερα στην Αγιά, στο ύψο του γηπέδου τη Παναχαϊκή. Άνδρα απειλούσε να πέσει στο κενό από το τέταρτο όροφο πολυκατοικία, αρνούμενος ακούσε μεταφορά, στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τη Πάτρα, κατόπιν εισαγγελική εντολή. Στο σημείο βρέθηκε ειδικό διαπραγματευτή τη Ελλά και ο άνδρα τελικά μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική και η κινητοποίηση έληξε. Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη, βρέθηκαν δάσκαλοι και μαθητέ του τρίτου δημοτικού σχολείου στην Πάτρα που πήγαν σήμερα στο σχολείο τους. Κάποιοι είχαν μπει στο κτίριο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και το γέμισαν αφρού. Το τρίτο δημοτικό, που εδρεύει πίσω από το αρχαίο οδείο, έγινε στόχο βάνδαλων, οι οποίοι εκτονώθηκαν σπάζοντα το παράθυρο, μπαίνοντα μέσα και άνοιξαν όλου του πυροσβεστήρε του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει αφρού. Άμεσα η διεύθυνση του σχολείου κάλασε την αστυνομία, ενημερώθηκε και η διεύθυνση εκπαίδευση, ενώ ειδοποιήθηκαν και οι γονεί να πάρουν τα παιδιά του, καθώ οι μικροί μαθητέ δεν μπορούσαν να παραμείνουν στο χώρο καθώ κινδύνευαν από τα χημικά. Δεν έχουν τέλο οι περιπτώσει ενδοοικογενειακή βία. Από του αστυνομικού υπηρεσιών των διευθύνσεων αστυνομία Αχαία και Ετωλία, συνελήφθη ένα ακόμα άτομο και σχηματίστηκαν συνολικά πέντε δικογραφίες για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα στην Πάτρα συνελήφθη ένα άνδρα επίτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρο του η σύζυγό του ότι την εξύβριζε και προκάλεσε κάκοση στο χέρι τη. Ο κατηγορούμενο κατά τη σύλληψή του επιτέθηκε και άσκησε βία και στου αστυνομικού του τμήματο άμεση δράση πατρών. Επίση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο ενό άνδρα, τον οποίο κατήγγειλε η σύντροφό του ότι την απείλησε και την εξύβρισε. Στο Αίγιο τώρα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο ενό άνδρα, τον οποίο κατήγγειλε η σύντροφό του διότι τη άσκησε σωματική βία, χτυπώντα στο πρόσωπο. Επίση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο ενό άνδρα, τον οποίο κατήγγειλε ο πατέρα του ότι τον χτύπησε σε όλο του το σώμα και τον απείλησε. Το θύμα, μάλιστα, μεταφέρθηκε και σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Συνελήφθη στο Μεσολόγιο ένα άνδρα σε βάρο του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία, έπειτα από καταγγελία τη συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και απειλή, εκδικητική πορνογραφία, καθώς και παραβίασε απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας για πράξεις που τελέστηκαν από το έτος 2020 μέχρι και τις 18 Απριλίου του 2024. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογίου στην οικία του κατηγορούμενου, βρήκαν και κατέσχεσαν μία κάμερα ασύρμα του δικτύου και τρία κινητά τηλέφωνα. Ο καταγγελόμενος εργάζεται στα σώματα ασφαλείας, οπότε και θα δικαστεί σε αντίστοιχο δικαστήριο. Συνελήθη στην αιώνια οδό από αστυνομικού τη τροχιά αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων, ένα άνδρα ελληνική καταγωγή, σε βάρο του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδεια ικανότητα οδήγηση. Ειδικότερα ο συλληφθή, οδηγώντα μοτοσυκλέτα, στερούμενο άδεια ικανότητα οδήγηση και στην προσπάθειά του να κάνει σούζα, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών. Ένα άνδρα 59 τον τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεση εργασιών. Στο δίκτυο του ΔΔΕ, στο επιτάλειο το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, το μηχάνημα που χειριζόταν φαίνεται να ακούμπησε σε καλώδιο του δικτύου με αποτέλεσμα να κεραυνοβοληθεί το μηχάνημα, αλλά και ο ίδιο που εκτελούσε απομακρυσμένο χειρισμό και να εκτιναχθεί αρκετά μέτρα μακριά. Ο άτυχο άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τη ζωή του να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα πάντα με τι ίδιε πληροφορίε, φέρεται να έχει υποστεί απώλεια μνήμη και να μην θυμάται τι ακριβώ έχει συμβεί.